Lava FM. Λοιπόν, 35 λεπτά είμαστε μετά τις 8 εδώ στον Ελλάδα FM στο 94,3 και πάμε να συναντήσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να ακούσουμε τα νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη Παζιάννα. Βέβαια, Λάμπρο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σου εύχομαι, πάνω απ' όλα με υγεία. Καλή χρονιά, Σάκη. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Υγεία εύχομαι. Είναι όλοι καλά. Αυτό είναι το βασικό. Φίλε, πριν φύγω, πέρυσι δηλαδή, έφυγα με Ιβάν. Ναι, φύγαμε γύρισα... ανέμελα με. Έφυγε βασικά, γιατί εγώ δεν. Ναι, ναι. Έφυγε ανέμελα με Γιωβάνοβιτ και γυρίζουμε με Φατίχτερη. Ποιος το πίστευε την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί στον αέρα. Έτσι. Κοίτα, το μόνο που δεν περίμενα. Περίμενα, ρε παιδί μου, να βγει κάποια μεταγραφή, ίσως νωρίς, πράγμα που δεν έγινε εκτός από το Λιμιό. Μιλάω για κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίτα, να σου πω, επειδή μαζί δεν τα έχουμε πει. Στο μυαλό της διοίκησης, αυτά τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Δεν είναι ότι ξέραμε κάτι και το αποκρύψαμε. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς και το επιτελείο του πιάστηκαν εξαπίνης. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένα. Ναι, ήταν πολύ ξαφνικό πάντως. Είχε φτιαχτεί transfer list, δούλευαν πάνω στις μεταγραφές. Δηλαδή δεν το ξέραν αυτοί, το ξέραμε εμείς και δεν το λέγαμε, ας πούμε, γιατί έχουν ακουστεί και αυτά τα σενάρια, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, για να είμαστε 100% σωστοί. Οπότε όλο αυτό έγινε πολύ ξαφνικά και εκ των υστέρων μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, όπως ότι η τελευταία φορά που μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ήταν μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπου εξέφρασε προβληματισμούς και για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων παικτών. Έκτοτε δεν ξαναμίλησαν, έτσι, και ο Σέρβος προπονητής δεύτερη μέρα Χριστουγέννων ουσιαστικά το έμαθε, γιατί κυκλοφορεί μια φήμη η οποία δεν μπορώ να δικήσω αυτούς που την καλλιεργούν. Βέβαια αυτοί που την καλλιεργούν την καλλιεργούν για να χτυπήσουν τον Παναθηναϊκό, αλλά okay, βρήκαν την αφορμή από τον τρόπο που βγήκε. Ο Γιωβάνοβιτς το έμαθε 2 ώρες περίπου, γύρω στις 12 το μεσημέρι δεύτερης μέρας Χριστουγέννων, ενώ το tweet του Τούρκου δημοσιογράφου που είχε βγάλει και τη μεταγραφή του Αράου το 15 Αύγουστο στον Παναθηναϊκό έγινε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το έμαθε 2-2.5 ώρες πριν το tweet, όπου καταλαβαίνουμε ότι το tweet του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ότι η πηγή του ήταν ο ίδιος ο Φατίχ Τερίμ. Δηλαδή μόλις είδα το συγκεκριμένο tweet, ήμουν βέβαιος, ήμουν χαρακτηριστικά με την οικογένειά μου εκείνη την ώρα και λέω, ας πούμε, στη σύζυγό μου, φεύγει ο Γιωβάνοβιτς. Μου λέει, δεν το βλέπω, λέω, θα το δεις σε λίγο. Ναι, αφού έγινε έτσι. Εντάξει, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, πέρα από το γεγονός ότι είχε βγάλει τη μεταγραφή του Αράου, εγώ και τον γνώρισα, έχει 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Είναι αξιόπιστος, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, σχεδόν ό,τι λέει πέφτει μέσα. Είναι insider, δηλαδή είναι insider με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Του όρου, αν και η αλήθεια είναι ότι. Τζεγκίζης Απουντζούγλου, για να είμαστε ακριβείς, αυτός είναι που έβγαλε τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι γενικά με την Τουρκία, όμως, Λάμπρο, πιστεύω να συμφωνήσεις, 8 στα 10 δεν ισχύουν από αυτά που γράφονται εδώ και. Ο συγκεκριμένος. Όχι για το. Εκτός από το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος στον Παναθηναϊκό έχει 2 στα 2. 2 στα 2, ναι. Μιλάω γενικότερα, έτσι. Έχουν έρθει. Αυτή τη στιγμή που έχει 2 στα 2 στον Παναθηναϊκό, από εδώ και πέρα τον ακολουθούμε. Τον ακολουθούμε, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάνε και κάποιοι φίλοι, γιατί δεν ξέρω αν το έχει πει, γιατί εγώ έλειπα. Έχω πει πολλά αυτές τις μέρες, αλλά μαζί, εντάξει, ας κάνουμε μια πιο συνολική συζήτηση, γιατί ξέρεις, διαφορετικό κοινό άκουγες στις γιορτές, διαφορετικό σωστά. Κοινό ενδεχομένως να ακούει σωστά. Τώρα που έχουμε παιχνίδι. Ρωτάνε οι φίλοι, αλλά έχω και εγώ απορία. Εάν ας πούμε η απόλυσή του, αν μπορώ να το πω έτσι, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Απόλυση είναι, τι, ναι. Ξεκάθαρα, τι, αν μπορείς να πεις, έγινε επίσημα από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το έμαθε από τα μέσα, όντως, ή από. Αυτό διευκρίνησα. Αυτό διευκρίνησα προηγουμένως. Δεν μίλησε απευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο. Ενημερώθηκε από διοικητικό στέλεχος της ΠΑΕ. Μάλλον δεν ήθελα να το καταλάβω. Όχι. Μα έγινε ακριβώς όπως το περιγράφω. 2.5 ώρες πριν, μάλιστα σου είπα και την ώρα, 12 το μεσημέρι ενημερώθηκε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά η δική μου πληροφόρηση αναφέρει αυτό ακριβώς. Και λίγες ώρες μετά, ουσιαστικά για 2 ώρες, 2 ώρες μετά βγήκε το tweet του Τούρκου. Αν δεν έβγαινε το tweet του Τούρκου, για να. Μεταφέρω και αυτή την πληροφόρηση που έχω. Γύρω στις 5 το απόγευμα θα υπήρχε ανακοίνωση
του διαζυγίου με τον Γιωβάνοβιτς και γύρω στις 8 το απόγευμα η πρόσληψη. Πάνω κάτω χρονικά αυτό το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε. Ήταν μια ειλημμένη απόφαση για την οποία ο Γιάννης Αλαφούζος ενημέρωσε τα στενά του, τους στενούς του συνεργάτες, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων το πρωί. Δηλαδή, ρεβεγιόν Χριστουγέννων, να το πω έτσι, κάναν όλοι όλο χαρά στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, δηλαδή στον κόσμο τους. Είναι η πραγματικότητα και το στον κόσμο τους, το λέω ειρωνικά, δεν ξέραν οι άνθρωποι. Μα κανείς δεν ήξερε. Δεν ξέραν και απλά συμπτωματικά έγινε έτσι ώστε να φανεί. Κοίταξε να δεις. Έχει κάνει πολλά ο Γιάννης Αλαφούζος. Έτσι. Η απόλυση του Δόνη με τον οδηγό του είναι, νομίζω, στα πιο top, είναι μέσα στο top 5, ας πούμε, έτσι, των ενεργειών του στο Παναθηναϊκό μετά το τράβηγμα της Μπρίζας το 18 κτλ. Αλλά στο Γιωβάνοβιτς, όσα νεύρα, όσο θυμό και να είχε ενδεχομένως, γιατί αυτό απορρέει, δεν ξέρω, δεν μιλάω με τον άνθρωπο, δεν ξέρω πώς τα συναισθήματά του, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα περίμενε να τον αφήσει να ενημερωθεί από τα ΜΜΕ. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μου κάνεις, σε απολύω, μου κάνει άλλος, προσλαμβάνω άλλον. Είναι πολύ αντρίκιο και πολύ ντόμπρο να το κάνεις, ας πούμε. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο έτσι γίνεται, φίλε. Μα στο ποδόσφαιρο οι προπονητές, ποιος προπονητής είχε πει ότι εμείς έχουμε μάθει να είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν θυμάμαι τώρα να το έχει πει ένας ξένος. Πάντως είναι χιλιοϊπωμένη η ατάκα αυτή. Έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο, Σάκη, μετά από 113 παιχνίδια. Με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να έχει επιτελέσει πολύ σπουδαίο έργο στον Παναθηναϊκό. Ναι, συμφωνώ πολύ. Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, εγώ ακόμα, αυτό έλεγα και νωρίτερα στον Άλεξ και στον Άγγελο, ότι ακόμα και τώρα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αύριο θα πάω στη Λεωφόρο και δεν θα δω τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, επειδή πηγαίνω πολύ νωρίς να βγει 2 ώρες έξω πριν, να ρυθμίσει πού θα αποτιστεί ο αγωνιστικός χώρος, να τον χειροκροτήσει ο κόσμος. Είναι μια ρουτίνα που τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια στα δικά μου μάτια, επειδή είμαι και άνθρωπος που αγαπάει τη συνήθεια, δηλαδή μου αρέσει να κάνω, ας πούμε, τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Και εντάξει, τον είχαμε συνηθίσει τον Ιβάν και η δουλειά του ήταν πολύ καλή. Βέβαια, σε μάζεψε τον Παναθηναϊκό. Και έφερε ένα κύπελο, πήρε μια ομάδα συνονθήλευμα κυριολεκτικά και τη μεταμόρφωσε στην ομάδα που απέκλεισε τη Μαρσέη, που κατατρόπωσε τη Βιγιαρεάλ, που έχασε μόλις μια φορά από τον Ολυμπιακό. Στο διάστημα της παρουσίας του, όπως και να το κάνεις, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι το τέλος αυτό που νομοτελειακά πιστεύω ότι του άξιζε και του εκλάπη πέρυσι, το πρωτάθλημα δηλαδή, που εκλάπη μάλιστα με πολύ χυδαίο τρόπο, γνώμη μου, έτσι, είναι υποκειμενικό αυτό που λέω, και από μια σειρά συμβάντων που πέραν των δικών του λαθών κόστησαν στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, όπως το ξεφτιλίκι με τα δοκάρια στο Περιστέρι, όπως το ξεφτιλίκι με τη διαιτησία του Νταμπάνοβιτς στο μάτς με την ΑΕΚ, όπως το ξεφτιλίκι να καλεί το Παναθηναϊκός να παίξει με COVID με 17 παίκτες με κορονοϊό. Αυτά είναι διασυρμός, όχι του ελληνικού ποδοσφαίρου διασυρμός. Μιλάμε για διασυρμό, μιλάμε για πράγματα που δεν γίνονται ούτε σε τριτοκοσμική χώρα. Για να χάσει ο Παναθηναϊκός πέρυσι το πρωτάθλημα, χρειάστηκε να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, δηλαδή. Δεν το συζητάω ότι θεωρώ κλοπή την απώλεια του περσινού τίτλου και σαφώς ευνοημένη την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή είναι οριστικό και αμετάκλητο αυτό που λέω. Δεν μπαίνει, τουλάχιστον όποιος το συζητάει μαζί μου, δεν μπορεί να προβάλλει κάποιο πιο πιστικό επιχείρημα από αυτά που έχω εγώ να την παρατάξω. Έκανε και τα λάθη το Παναθηναϊκός βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά έπρεπε φέτος, μέχρι το τέλος της χρονιάς, να καρποθεί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, να επωφεληθεί όλη αυτή τη δουλειά που έκανε, που ξέρεις τι, δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα το έπαιρνε τελικά. Όπως δεν ξέρουμε τώρα αν θα το πάρει ο κύριος Τερίμ, δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν έμενε ο Σέρβος στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτό αποτελεί παρελθόν. Παρελθόν. Ο κόσμος τα έχει ακούσει αυτά 1000 φορές, τα συζητάμε και μαζί, λες και πίνουμε καφέ, έτσι, γιατί έχουμε να τα πούμε και καιρό. Οπότε πάμε στα αυριανά. Λοιπόν, πριν πάμε στα αυριανά, δεν πρέπει να αφήσω δύο φίλους, θα στα πάω γρήγορα και εσύ απαντάς σε τίτλους. Να πάμε και στα αυριανά. Γνωρίζει ο Λάμπρος, λέει ο Γιώργος, πόσες μεταγραφές θα γίνουν. Ένα είναι αυτό το ερώτημα του φίλου του Γιώργο. Δεν ξέρω. Και επίσης λέει πότε να περιμένουμε εξελίξεις με το γηπεδικό και αν έχουμε οριστικές ημερομηνίες. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Ναι. Για το γηπεδικό, τώρα να πω, δεν είναι της παρούσας. Όχι, μην ανοίξεις τώρα κουβέντα. Στα δικά μου μάτια είναι πολύ επίγον το να συζητάμε. Αλλά τώρα όταν υπάρχει τόσο μεγάλη αγωνιστική φούρια με ειδήσεις, τον προβληματισμό μου τον έχω καταθέσει. Ο προβληματισμός μου ο μεγάλος λέγεται Χάρης Ρούκας, ο νέος Δημάρχος Αθηναίων, μέχρι αποδείξεως του εναντίου.
της αντίθετης άποψης τέλος πάντων. Ο καθαρισμός του οικοπαίδου λογικά κρατάει μέχρι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να έχουν αρχίσει οι εργασίες. Αν δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα ως προς το χρονοδιάγραμμα. Αυτό έχω να πω στο φίλο επιγραμματικά, αλλά αυτή την εκπομπή που έχουμε πει για το διπαιδικό να την κάνουμε γιατί, για να απαντήσουμε και σε αρκετές απορίες. Να την κάνουμε. Έχω πολλά πράγματα να πούμε και έχω και πολλές ειδήσεις να πω. Εννοείται, θα την προγραμματίσουμε απλά να μην να ταιριάξει, να μην έχει, ξέρεις τώρα, έχω... Να μην έχει αγωνιστικά. Ναι, το πάμε τρέχοντας τώρα γιατί έχουμε και το... Ναι, για το ερώτημα του πρώτου φίλου να πω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος πλέον στον Παναθηναϊκό είναι χαρτογράφητη. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς θα φύγουν. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα στη Βραζιλία που κάνουν λόγο ότι ο Μπερνάρ θα φύγει τώρα για την Ατλέτικο Μινέιρο και όχι το καλοκαίρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις στην περίπτωση που γίνει. Μπήκε σήμερα ο Λιμιός. Είναι πολύ καλά τα εργομετρικά του. Δεν είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Αλλά με τον Πανετολικό δεν θα με ξενήσει να τον δω στην 23άδα. Ο Λάζλο Κλέιν Χέισλερ βρίσκεται στο Σπλιτ για να υπογράψει με τη Χάιντουκ. Τους όρους της συμφωνίας δεν θα είναι με δανεισμό, θα είναι με μεταγραφή, αλλά ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει ένα ποσό, νομίζω το έχει συμφωνήσει, περί στις 200.000 θα είναι, οπότε θα πάρει κάτι από τον Ούγκρο. Άνω τελεία Λάμπρο, γιατί μόλις ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, έχουμε ανακοίνωση ότι δανείζει τον Κλέι Χέισερ. Δανείζει, έτσι. Ναι, στη Χάιντουκ Σπλιτ. Βγήκα έξω στο τσακ. Δηλαδή, μπράβο, ναι, μέχρι πάντως τον Ιούνιο. Είναι επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είπα για αγορά για 200.000, γιατί ο Παναθηναϊκός, ο Λάζλο Κλέιν Χέιστερ, έκανε μια σημαντική επένδυση υπό την έννοια ότι του έδωσε 550.000 το χρόνο και έδωσε και μισό εκατομμύριο στην ομάδα του για να τον πάρει. Όπως καταλαβαίνεις, με ένα πολυετές συμβόλαιο διεκδικούσε κάτι πίσω. Προφανώς αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Χάιντουκ δεν έδωσε αυτά τα χρήματα και ο Παναθηναϊκός προχώρησε στον δανεισμό του Λάζλο Κλέιν Χέισλερ, τον οποίο θα θυμόμαστε βέβαια με αγάπη, αν και μας καρδιοχτύπησε, για το πέναλτι στη Μασσαλία, όπου κόντεψε να πάρει το χέρι του τερματοφύλακα της Μαρσέγης σπίτι του, ας πούμε, του Λόπεθ. Βέβαια το έβαλε και ο Παναθηναϊκός πέρασε. Νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική του στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και πώς, είναι, πώς πάει είναι, ο Παναθηναϊκός. Όντως τώρα το κοιτάζω κι εγώ. Είναι βγήκε πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, και πώς πάει τώρα ο Παναθηναϊκός, έχει και προβλήματα, έτσι κι άλλα. Ναι. Για αύριο λοιπόν υπάρχουν προβλήματα. Τα γνωστά των Πάλμερ Μπράουν και Μάγνουσον. Συν τα δύο τελευταία του Παλάσιος, ο οποίος αντιμετωπίζει μία θλάση και θα χάσει τις επόμενες 3 εβδομάδες και όπως καταλαβαίνει κανείς όλο το σημαντικό αγωνιστικό πρόγραμμα των βαθμολογικών ντέρμπι, να το πω έτσι, και του ντέρμπι φυσικά με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Ο Σέγκεφελτ έχει μία κάκωση, ο Παλάσιος έχει μία θλάση στον υποκνημίδιο μη, στη Γάμπα. Ο Σέγκεφελτ έχει μία κάκωση στην ποδοκνημική, χάνει το μάτς με τα Γιάννενα, βλέπουμε για Αγρίνιο. Και βέβαια η new entry στην αποστολή, το γεγονός ότι ο Έλτον Φικάη, ο 18χρονος αριστεροπόδαρος, back και stopper, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό back, μπήκε στην αποστολή, είναι μια έκπληξη για κάποιους ναι, για κάποιους άλλους όχι. Προσωπικά περίμενα το Σιδεράι, το Φικάη στην αποστολή. Ο Φικάη νομίζω προτιμήθηκε λόγω του ότι είναι αριστεροπόδαρος και δεν θα με ξενήσει καθόλου αν τον δω και στη βασική ενδεκάδα του αυριανού αγώνα τραβηγμένο, αλλά με φατίχτε ρίμ, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει ποτέ, οπότε ας κρατήσουμε και μια πισινή, γιατί τα νερά είναι αχαρτογράφητα που διανύουμε αυτό το διάστημα γενικά. Εδώ στο φίλο τον Δημήτρη, απάντησες ήδη γιατί και αυτός ρωτάει για το θέμα του Βοτανικού και σου στέλνει βέβαια την καλησπέρα του και καλή επιτυχία και καλή αρχή στον Τερίμ. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, ειδικά για το αυριανό μάτς. Να πούμε μια ενδεκάδα μόνο, για το αυριανό παιχνίδι. Να πω αρχικά ότι ο Φατίχ Τερίμ γίνεται ο γυραιότερος προπονητής αύριο που ντεμπουτάρει στη Super League, έτσι. 70 ετών, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Όχι ότι σημαίνει κάτι, μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα, ήδη στο Κοροπή έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται. Και όσοι ας πούμε τον είχαν μόνο ακουστά και δεν είχαν τύχει να έτσι μιλήσουν μαζί του, όπως ο Τζούρισις παλιότερα κτλ. Για ενδεκάδα τώρα. Νομίζω, Σάκη, αλλά νομίζω, δεν απορρέει από κάποια επίσημη πηγή πληροφόρηση. Ναι, από τη δική σου, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όσο, ναι, μ' ακούς και ίσως είναι κουραστικό να το λέω συχνά,
αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε την προσωπική άποψη με την πληροφόρηση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς κάνουμε ακριβώς τη δουλειά μας και ότι δεν είναι σκοπός να πουλήσουμε παπάντζα ή φύκε για μεταξωτές κορδέλες. Το θέμα είναι να διαχωρίσουμε την άποψη, από το σχόλιο από το ρεπορτάζ. Βλέπω λοιπόν τον Ντίκιν κατά τα δοκάρια. Νομίζω ότι ο Μπρινιόλι, όσο δεν επεκτείνει στο μυαλό του Τέριμ, θα χτυπάει αυτό ως αρνητικό και δεν θα τον χρησιμοποιεί. Αλλά μπορεί ακριβώς να... Γι' αυτό λέω είναι λίγο διφορούμενα. Δεν χρησιμοποιώ το ίξις αφήξις αυτή τη στιγμή. Απλά μπορεί να σκεφτεί ο Τέριμ ότι αν τον βάλω, ενδεχομένως να διευκολύνω την άποψή του ώστε να επεκτείνει. Νομίζω ότι θα είναι ο Λοντίκιν τέλος πάντων. Βλέπω δύο επιθετικά μπακ στην ενδεκάδα, τον Μλαντένοβιτς και τον Βαγιανίδη. Τον Μλαντένοβιτς αριστερά και τον Βαγιανίδη δεξιά. Ο Γετβάη, ο μοναδικός στόπερ που είναι στην αποστολή από τους βασικούς, από τους θεωρούμενους βασικούς, θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Πιθανότατα με τον Αράο ως έκπληξη θα είναι αν χρησιμοποιηθεί ο Φικάη. Βλέπω ένα πολυπρόσωπο κέντρο με τον Μαντσίνη δεξιά, τον Βέρμπιτς αριστερά, τον Τσέριν και ή τον Αράο αν παίξει ο Φικάη, αλλά μάλλον τον Βιλένα με τον Αράο στόπερ, και τον Τζούρισιτ σε πιο επιτελικό ρόλο με τον Ιωαννίδη τον Σπόραρ μπροστά. Ένα 4-5-1. Αν είναι ο Αράο στα χάφη, ίσως δούμε ένα 4-1-4-1 που είναι και το αγαπημένο σύστημα του Φατίχ Τέριμ. Και τα υπόλοιπα αύριο στις 9 από τον Ελλάδα Sports 94,3 από τη Λεωφόρο. Για να δούμε πώς θα αρχίσει αυτό το ιδιαίτερο 2024 και για χωρίς το Παναθηναϊκό. Και χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο φυσικά, εννοείται, δεν τίθεται θέμα. Αρχίζει μια σειρά αγώνων εντός έδρας για το Τριφύλλι, με Παρετολικό, μετά με Ολυμπιακό για το Κύπελλο, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την έναρξη της θητείας του Τούρκου προπονητή, από τον οποίο υπάρχουν απαιτήσεις, μόνος το οριοθέτησε ως απόλυτο στόχο το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Θα σε συναντήσουμε και αύριο για την περιγραφή του αγώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ήταν ο Λάμπρος Καραγκάνης με όλα τα νέα. Πληρέστατο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για το φίλο το Δημήτρη, που λέει στο μήνυμα για το θέμα του Βοτανικού τι πιστεύει, Λάμπρο, δεν θα έπρεπε η ΠΑΕ να έχει μια ομάδα ώστε να ελέγχει αν προχωρά το έργο και στο πού βρισκόμαστε. Γιατί αν πάει Ιούνιος και δεν γίνει τίποτα, θα φταίμε όλοι. Άκουσε, Δημήτρη μου, ότι θα διαθέσουμε αρκετό χρόνο από την εκπομπή μας. Μια εκπομπή το έχουμε κάνει και πριν λίγες μέρες, που ο Λάμπρος, επειδή το παρακολουθεί από κοντά το θέμα, θα μιλήσει για το θέμα του Βοτανικού. Ελλάδα FM